Υπάρχει μια καταγγελία από το Δημοτικό Συμβούλιο Συμμειοψηφία προ τον Δήμαρχο, την πλειοψηφία και εμένα προσωπικά για την αναβολή τη συζήτηση του θέματο που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου τη 21η Μαρτίου. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι οι συζητήσει που γίνονται γύρω από ένα θέμα, αλλά όχι για το ίδιο το θέμα, είναι άσκοπε και συντελούν στο να χάνεται πολύτιμο χρόνο και ουσία. Παρ' όλα αυτά είμαι αναγκασμένο να δώσω κάποιε απαντήσει. Όχι τόσο για να υπερασπιστώ το όνομά μου, όσο για να προστατεύσω το δημοκρατικό θεσμό αυτού του Συμβουλίου. Κάτι που κατηγορούν ότι έφτασε σε κίνδυνο. Κατηγορούν ότι παρανόμησα και αφήνωσα συμφωνία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ έχει κάνει να συμφωνήσει να εξαρθεί το θέμα της Αγίας Σκέπης στην ημερήσια διάταξη, ώστε να απεκτηθεί η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τη μειοψηφία, κατόπιν στη συνεδρία της 21ης Μαρτίου, ζήτησα παράνομα να αποφανθεί η πλειοψηφία για την αναβολή της συζήτησης. Ενώ οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να αποσύρουν το θέμα ήταν οι εισηγητές. Στις αρχές Μαρτίου, η κυρία Πολυκαλά με ρώτησε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να φέρει ένα θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ενημέρωσα ότι εφόσον δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύει ο πρότυπος κανονισμός, ο οποίος δεν αναφέρει πουθενά για εισαγωγή θεμάτων από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το μόνο που αναφέρει σαν όπλο της μειοψηφίας είναι ότι ο πρόεδρος είναι αναγκασμένος να καλεί συμβούλιο όποτε το ζητήσει το 1 τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών. Οπότε μπορεί και να τεθεί σε όποιο θέμα ενδιαφέρει την πλειοψηφία. Πράγματι, κινούμενο στο πνεύμα του νόμου και όχι στο πράγμα του. Ενώ δηλαδή είχα το δικαίωμα να μην συμπεριλάβω το θέμα, γιατί δεν προβλέπεται από τον νόμο, εγώ συμφώνησα μαζί τη ότι από τη στιγμή που μπορεί να γίνει χρήση του δικαιώματο σύγκληση συμβουλίου, θα μπορούσα να πλουστεύσω τη διαδικασία και να συμπεριλάβω το θέμα στην ημερήσια διάταξη τη επόμενη συνεδρίαση. Και ρωτώ, γιατί αυτή η πολιτισμένη συζήτηση θεωρείται διαδικαστική συμφωνία, η οποία στη συνέχεια θετήθηκε. Με άλλα λόγια, κατηγορούμε ότι όταν έγινε αυτή η συζήτηση, εγώ αυτοβούλος ή κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμαρχο και είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να πετύχω αναβολή της συζήτησης του θέματος. Η αλήθεια είναι ότι η μειοψηφία ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της και αυτή πήρε την απόφαση να μην συγκαλέσει συμβούλιο. Και για να σας προλάβω, δεν λέω ότι κακώς η κυρία Πολυκαλά ή οποιοδήποτε μέρος της μειοψηφίας δεν έκανε χρήση του δικαιώματος σύγκληση συμβουλίου. Αντιθέτως, επικροτώ αυτή την απόφαση γιατί καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις τους πίσω από αυτή την κίνηση συνάδουν με ένα πνεύμα καλής συνεργασίας και σύμπνοιας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά να φτάσουν να με κατηγορήσουν ότι όταν συμφώνησα είχα κρυφή ατζέντα, το θεωρώ τουλάχιστον άδικο. Παρακαλώ, σεβαστείτε τον ομιλητή. Δεν είμαι medium να γνωρίζω τι θα γίνει σε κάθε συνεδρίαση. Δεν γνώριζα ότι θα ζητηθεί αναβολή τη συζήτηση του θέματος όταν έκανα την παραπάνω συζήτηση με την κυρία Πολυκαλά. Σε καμία περίπτωση δεν υποκίνησα εγώ την αναβολή. Και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αρνούμαι να κλείσω πονηρά το μάτι και να κάνω κρυφές συμφωνίες ούτε με τον Δήμαρχο, αλλά ούτε και με την πλειοψηφία. Κατηγορήθηκα επίσης ότι παράνομα ζήτησα να ψηφιστεί αναβολή της συζήτησης του θέματος κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου και ότι οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να αποσύρουν το θέμα ήταν οι 11 που έκαναν την αρχική του εισήγηση. Πάλι θα σας παραπέμψω στον πρότυπο κανονισμό, ο οποίος δεν αναφέρει απολύτως τίποτα για το ποιος έχει και ποιος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή συζήτηση ενός θέματος. Εμείς όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από το πρώτο ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετήσαμε τον εξής τρόπο λειτουργίας. Αν κάποιος ζητήσει αναβολή συζήτηση ενός θέματος, τότε εγώ ξεκινώ τη διαδικασία ψηφοφορίας της πρότασης. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που νομίζω πως πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας δημοκρατικής διαδικασίας και το οποίο η μειοψηφία έχει κάνει χρήση κατά κόρον σε κάθε συνεδρίαση μέχρι τώρα και αρκετές φορές μάλιστα. Υποστηρίζει λοιπόν η μειοψηφία ότι πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του δικαιώματος της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για την αναβολή ενός θέματος. Τι μου ζητάτε δηλαδή, όταν εισηγείται κάτι μειοψηφία να συζητείτε οπωσδήποτε, αλλά όταν εισηγείται κάτι πλειοψηφία να ψηφίσουμε να συζητηθεί. Ή μόνο αν ζητάει αναβολή ο Δήμαρχος να το απαγορεύει αυτό το δικαίωμα. Ή καλύτερα στην κάθε περίπτωση να αποφασίσω μόνος μου αν θα θέσω κάτι σε ψηφοφορία ή όχι. Ειλικρινά δεν βλέπετε τον κίνδυνο σε αυτές τις προτάσεις. Δεν βλέπετε το παράλογο. Αν πιστεύετε ότι ο μόνος που έχει δικαίωμα έγκριση αναβολή συζήτηση είναι αυτός που έχει εισηγηθεί το θέμα, χάνετε αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα σας όπλα. Γιατί ασφαλώς αυτός που εισηγείται τα περισσότερα θέματα είναι η πλειοψηφία. Η ανησυχία σας για το με ποιο τρόπο θα μπορείτε να εισάγετε και να συζητάτε θέματα που σας απασχολούν είναι κάτι που πρέπει να λύσετε χρησιμοποιώντας όσα όπλα σας διαθέτει ο νόμος. Να ξέρετε ότι θα με βρείτε σύμμαχο εφόσον πρόκειται για το όφελος του Δημότη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να προχωρήσω στις αφοριστικές τεχνικές που υπονοείτε.
Ασφαλώς και η πλειοψηφία έχει δικαιώματα. Δεν μπορείτε να υποστηρίζετε ότι προστατεύετε την δημοκρατικότητα του θεσμού υιοθετώντας απαγορεύσεις και προδίδοντας μόνο με ή μεταχείριση. Και όσο για μένα η εικόνα. Ακούστε τον ομιλητή, σεβαστείτε τον όπως πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ομιλητές. Και όσο για μένα, άκαλο, η εικόνα ενός Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου που θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποια πρόταση θέσει σε ψηφοφορία και ποια όχι, είναι άκρως επικίνδυνη. Είναι κάτι που δεν θα ήθελα να ζήσω ούτε σαν Δημοτικό Σύμβουλο σε την αίθουσα, όσο περισσότερο σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι λοιπόν να ψηφιστεί κάποια απόφαση μας, θα συνεχίσω με την άδειά σας να θέτω στην κρίση σας την οποιαδήποτε πρόταση για την εικόνα σε αυτή την αίθουσα. Εγώ έτσι καταλαβαίνω τη δημοκρατικότητα του θεσμού και σας παρακαλέσω να μην περιμένετε από μένα να με ρωτήσετε ούτε κατά, αλλά ούτε και υπέρ σας. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ελπίζω να συμβάλλω τις τελευταίες εβδομάδες να μείνουν στο παρελθόν. Εγώ είμαι διατεθειμένος να ξεχάσω όλες τις βαριές κατηγορίες που δέχτηκαν και να συνεχίσουμε στο καλό τμήμα σύμπνοιας που θα ήθελα να διακατέχει τη συνεδρία σας. Ήθελα από τον κύριο Αποστολόπουλο, σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή. Δεν με αφήσετε προσωπικά, κάνετε την ανακοίνωσή σας. Έπρεπε τουλάχιστον αφού έκανε λάθος και δεν σεβάστηκε με το Συμβουλίο να ζητήσει ένα συγγνώμη. Τίποτα παραπάνω. Διαφορετικά. Νομίζω να τελειώσω. Παρακαλώ και διαφορετικά. Εάν θα ζητήσει συγγνώμη, δεν κάνω αυτό το πρόβλημα. Τότε το παράπονο που περάσει. Θα το ξανακάνει. Τι να το κάνει γιατί. Γιατί έχει δάσκαλο δίπλα του που το δασκαλό είναι στραβά. Ευτυχώς έφυγε από την πρώτη φορά και πήγε εκεί που πήγε. Το συγκεκριμένο κείμενο της Ευαγγελίας υπογράφεται από 12 συντάκτες. Ως εκ τούτου, επειδή έχει συνταχθεί από τόσο πολλά άτομα, κάποιες παράμετροι χρωματίζονται περισσότερο, επιδομίζονται και κάποιες λιγότερο. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω από αυτή τη καταγγελία που έχω υπογράψει και να διευκρινίσω τη δική μου απόλυτα προσωπική άποψη. Θεωρώ κύριο και θα μπορούσα να πω και αποκλειστικό υπεύθυνο της αναβολής του θέματος της Αγίας Σκέπης στον Δήμαρχο τον κύριο Ξύδη. Θεωρώ αδιανόητο να έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος στην κοινωνία του Παπάνου και του Κολακού, να έχουν υπάρξει τόσες δημοσιεύσεις και να έχετε στην ΕΣΧΑ την οποία και η ίδια η μειοψηφία, η συντριπτική μειοψηφία του ενός τρίτου του Δημοτικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, να ζητάει τη συζήτηση ενός θέματος και να μην σέβεται, όπως επικαλείται πάρα πολλές φορές τις δημοκρατικές του διαθέσεις, να μην σέβεται αυτή το αίτημα και τη φωνή της μειοψηφίας και να επιβάλλει, κατά την άποψή μου, την αναβολή και στους συναδέλφους μας της συμπολίτευσης με την επιμονή τους, οι οποίοι και αυτοί με την ίδια, από την ίδια τους φέρουν το μερίδιο της δικής τους ευθύνης που ψήφισαν την αναβολή του θέματος και δεν σεβάστηκαν το αίτημα της μειοψηφίας και τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ κατά το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφορικά με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ίσως τοποποιείται ή τέλος πάντων είναι ανάλογα και πώς κάνει κάποιος ανάγνωση ενός κειμένου, ίσως τοποποιείται περισσότερο από όσο του αντιστοιχεί και βαρύνεται με περισσότερη ευθύνη από αυτή που το αναλογεί για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Το μόνο που εγώ θα μπορούσα να το καταλογίσω είναι το γεγονός ότι δεν διευκρίνησε στο σώμα ότι ήταν υπογεγραμμένη η αίτηση για το 1 τρίτο της μειοψηφίας, ότι δεν έκανε ότι δεν τόνισε. Αν αυτά κάποιος από τους αδέλφους πολιτευτές δεν τους ενδιαφέρει για άλλους λόγους, πιστεύω ενδιαφέρουν και αφορούν αποκλειστικά τον πρόεδρο στον οποίο απευθύνουμε. Λοιπόν, αν κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά, λυπάμαι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και εγώ πρέπει να με εντάξω με τη συζήτησή μου. Για τα μάτια. Η δική μου άποψη είναι ότι ο κύριος υπεύθυνος ήταν ο Δήμαρχος, συνέλεσαν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, δεν υπήρχε δόλος κατά την άποψή μου, ούτε έχει δώσει τέτοια βήματα γραφής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τη συνέλαβε και ήθελα να το κάνω σαφές αυτό που είπα.